Άντε! Το πετύχαμε. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά. Ναι, αλλά κοίτα να σου πω τώρα. Παντάνασα καταρχάς. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλά σας βρήκα και πάλι. Έχεις πει κανένα ψέμα σήμερα εσύ? Είπα ένα μικρό. Μικρό. Εδώ μας έχουν ταράξει τα ψέματα σήμερα. Μόνο σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ήταν να ξεκινήσουμε κι εμείς με ένα ψεματάκι, αλλά... Κύριε Μανώλη, τι έγινε? Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν ο καλεσμένος μας είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έχουμε καταρχάς ένα καλεσμένο που είναι καλό παιδί. Αρχικά έχει πολύ χιούμορ. Και αυτό. Καλό παιδί, πολύ χιούμορ. Πολύ άνετος. Μαγειρεύει καταπληκτικά. Είναι από το Ρέθινο, από το υπέροχο Ρέθινο. Και είναι πολλά άλλα πράγματα, γιατί όσοι δεν τον ξέρουν μόνο σαν σεφ, τον ξέρουν και σαν ένα παιδί που έχει όρεξη για εθελοντισμό, έχει ωραίες ιδέες. Είναι δραστήριος. Ακριβώς. Και πάμε λίγο να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Ο Γιώργος Ορφανός. Γιώργος, λοιπόν. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς? Ήταν να παίξουμε λίγο ένα παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε, δεν το οργανώσαμε σωστά. Κρίμα. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον. Ήσουν έτοιμος όμως, ναι, να το... μπεις δυναμικά. Ναι, κάτι θα έβρισκα να πω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Η ιδέα του ήταν να ξεκινήσει εκείνος την εκπομπή και να πει: τα κορίτσια λείπουν σήμερα, θα την κάνω εγώ την εκπομπή. Κάτι τέτοιο. Ναι, μπορεί να το κάνουμε στη δεύτερη φάση και α μην είναι πρώτα απριλιά. Θα είναι και πιο πιστευτό. Ναι. Mm. Μπορεί να το κάνει όντω. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μου αρέσει να το σχολιάζω. Γιώργο, έχει κάνει πολλές βόλτες το τελευταίο διάστημα σε κανάλια, σε στούντιο. Ναι, ακριβώς. Και πηγαίνει σε Ηράκλειο Αθήνα. Ναι, Κρήτη Αθήνα. Κρήτη Αθήνα, συγγνώμη, Ρέθυμνο. Ναι, δεν είναι πολύ. Αυτή τη στιγμή όμω. Πού σε βρίσκουμε τελικά, τέλος, θα μας έρθεις ένα. Στο Ηράκλειο. Ναι, αλλά... Έχουμε εξελίξεις, έχουμε απρόπτα. Αμέσως μετά από εδώ πέρα πετάω για Αθήνα. Εκπλήξεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι άλλο. Έτσι. Κάτι μικρό. Κάτι μικρό. Ναι. Κάτι να μας δώσεις, να έχουμε στο μυαλό μας. Περνάμε ωραία στην παραγωγή του MasterChef. Α, ναι, κάτι έχουμε καταλάβει κι εμείς. Δεν ξέρω τι βλέπετε, πώς το εισπράττει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ όμορφο. Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, από τότε που βγήκες, δεν έχω ξαναδεί, τυχαία όμως. Δεν ξέρω, τιμητικό είναι για μένα. Τώρα μαζί με το παιχνίδι, αν πηγαίνει καλά το παιχνίδι, πηγαίνουμε κι εμείς καλά. Είναι αυτονόητο. Οπότε θα το βλέπεις ξανά. Πώς ξεκίνησε το MasterChef για σένα, εσύ έκανες την δήλωση για να συμμετέχεις? Είναι τόσο γνωστό αυτό που θα πω, που το λένε συχνά. Τη δήλωση την έκανε μία φίλη μου από τα Χανιά. Εγώ δεν ήμουν αρνητικό στο να πάω, απλά θα ήθελα, αν θα πάω, να έχω περισσότερα εφόδια, να είμαι λίγο πιο έμπειρος. Δεν το ήξερες ότι θα κάνει τη δήλωση ή το ήξερες και απλά δεν το έκανες εσύ, γιατί λες κάτι φοβάμαι, ας το κάνει κάποιος άλλος? Όχι, τι να φοβάμαι, να πατήσω το πλήκτρο στο λιγότερο. Ναι, το πλήκτρο. Μπορεί να λες τελευταία στιγμή, μπορεί να αλλάξω γνώμη. Όχι. Δεν το έκανα. Δεν είχα βάλει στο μυαλό μου τη σκέψη να το κάνω για φέτος. Θα ήθελα να είχα σκεφτεί τον εαυτό μου μέσα στο παιχνίδι, απλά δεν το είχα σκεφτεί για φέτος. Γιώργο, αυτό που βλέπουμε εμείς τελικά. Ανακριτικό. Και δεν σου φέρουμε και ένα καφεδάκι να σε ρωτήσουμε. Να καταλάβεις ότι τώρα είμαστε μια παρέα που θέλουμε να μάθουμε και gossip, αλλά θέλουμε να μάθουμε και λίγο περισσότερο για εσένα. Για πες, εγώ για πες. Θα ξεκινήσω από τον gossip. Τελικά αυτό που βλέπουμε στο MasterChef, όλο αυτό το αυστηρό από τους κριτές, η παραγωγή είναι όντως έτσι? Εσείς το βιώνετε το ίδιο έτσι αγχωτικά όσο το ζούμε εμείς απ' έξω? Πώς είναι το περιβάλλον? Θα σου πω ότι αυτό που βλέπετε εσείς έξω δεν έχει καμία σχέση με το μέσα. Το άγχος είναι σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή αυτό που βιώνεις εκείνη τη στιγμή που... Γιατί έχεις στο μυαλό σου ότι θα βγω στην τηλεόραση, θα εκτεθώ σε όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θα περιμένεις από τους κριτές, τι είναι αυτό που θα ακούσεις. Πρέπει να πάρεις κάποιο ρίσκο, αλλά δεν ξέρεις αν θα σου βγει σε καλό. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις κάτι πολύ καλό και να σε απογειώσει ή κάτι πολύ άσχημο. Οπότε είναι λίγο ρίσκο. Εσύ είχες δει τις προηγούμενες σεζόν του MasterChef, οπότε το περίμενες έτσι όπως τα έβλεπες, διαφορετικό, πώς ήταν? Κοίτα, θα σου πω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι τηλεόραση, okay? Ξεκινάμε το βασικό. Ξέρεις ότι ένα μέρος είναι τηλεοπτικό. Οπότε κρατάς και αυτό το πράγμα στο μυαλό σου, ότι όσο περισσότερο γίνεται κάτι στην υπερβολή του, τόσο περισσότερη τηλεθέαση θα έχει το πρόγραμμα μετά. Κάπου εκεί ήρθε το μαγειρικό κομμάτι που πρέπει να καταφέρεις να τα παντρέψεις και τα δύο μαζί. Δηλαδή ο κριτής πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, να κάνει και την τηλεόραση, αλλά να πει και αυτό που πρέπει να πει. Εγώ είχα δει όλα τα προηγούμενα MasterChef, τα ελληνικά. Και ήξερα περίπου τι παίζει. Δηλαδή ήξερα ότι αν τους δώσεις την ευκαιρία θα ακούσεις πολύ... Θα την επάξω. Ναι, θα είναι πολύ καυστικό το σχόλιο, οπότε προσπαθούσα
να μην τους δώσω αυτή την αφορμή ή αν έβλεπα ότι πήγαινε η συζήτηση να ξεφύγει. Οκ, okay, δεν το συνεχίζω, το κόβω εδώ, γιατί όσο το συνεχίζεις το χοντρένουν και αυτοί περισσότερο. Ναι, γιατί πλέον είναι πολύ συχνό φαινόμενο, κάτι που θα πει ο άλλος σε ένα reality show, να καταπιαστούν όλοι και ειδικά στα social media, να γίνει στόχος αναλόγως και να ασχολούνται όλοι με αυτό. Τώρα, εδώ η συμπατριώτησα μας η Άλκης της, με την ντοπιολαλιά, έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Αν υπάρχει αυτή η λέξη. Υπάρχει. Έχει δώσει ατάκες στο λαό για 2 χρόνια. Ο Χαράλαμπος επίσης. Ναι, με το πουλί. Viral. Ναι, είναι. Τι θα πεις. Με τους κριτές είχατε παραπάνω επαφή και πίσω από τις κάμερες. Σας συμβούλευαν ή σας έλεγαν κάτι να κάνετε ή να μην κάνετε. Τηλεοπτικά να μας συμβούλευαν ή μαγειρικά. Μαγειρικά, τηλεοπτικά, οτιδήποτε. Κοίτα, όταν ξεκινάει το όλο παιχνίδι, είναι πάρα πολλά τα άτομα. Άρα και αυτοί δεν μπορούν να έχουν επαφές με όλους. Mm. Γιατί ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ξεφεύγεις λίγο και βγαίνεις και από το χρονοδιάγραμμα το τηλεοπτικό. Για να καταλάβεις το κάθε επεισόδιο, είναι 2 μέρες γυρίσματα περίπου. Είναι πάρα πολλές οι ώρες τώρα. Και όσο περνάει ο καιρός με τα παιδιά που μπαίνουν στο σπίτι, αρχίζει να αναπτύσσεται μια άλλη σχέση. Με κάποιους θα γίνεις και φίλος στο τέλος, με κάποιους όχι. Είναι φυσιολογικό. Ας έρθουμε όμως λίγο σε σένα. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που κάνει σχέδια συνέχεια. Στο παρελθόν έχεις υπάρξει στο Hope Street. Δεν μπορώ. Αυτό μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Αυτή η ιδέα σου ήταν πολύ όμορφη. Και ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει σχέδια πολύ όμορφα και για το μέλλον. Τι πιστεύεις τελικά το MasterChef ότι ήταν για σένα και ό,τι είναι τέλος πάντων από εδώ και πέρα. Τι είναι αυτό που θα σε ωφελούσε πριν μπεις και τελικά. Κοίτα, εξ αρχής πίστευα ότι τα χρήματα, ναι μεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Αλλά στο μυαλό μου το έχω δημιουργήσει κάπως διαφορετικά. Ότι αν έχεις την υγειά σου και έχεις καινοτόμες ιδέες κτλ. Μπορείς να δημιουργήσεις κάτι από μόνος σου και θα το εκτιμήσεις και περισσότερο από το να σου πούν ορίστε πάρε 100.000 ευρώ και okay, αγόρασε μια επιχείρηση. Δεν θα το πονέσεις. Είναι όμως ένα εργαλείο για να γνωρίσεις τη δουλειά σου ο κόσμος. Εγώ αυτός ήταν και ο λόγος που μπήκα στο παιχνίδι. Εν τέλει. Δηλαδή ότι ο κόσμος θα γνωρίσει τον Γιώργο και μέσα από τη δουλειά του Γιώργου. Θα μπορέσω να καταφέρω κάτι στη ζωή μου. Αυτό. Ανέφερες το Hope Street, που είναι μια φιλανθρωπική δράση που ξεκίνησε στο Ρέθινα από εσένα και έναν φίλο σου, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αλκιβιάδη Πανταγό. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό. Το Hope Street ήταν μια φιλανθρωπική εκστρατεία. Επειδή δούλευα στο Ρέθινο αρκετά χρόνια σε διάφορα μαγαζιά, νυχτερινά, καφέ κτλ. Έβλεπα ότι ο κόσμος θαυμάζει κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα ή σε κάποιες θέσεις που θεωρούν σπουδαίες, όπως το να είσαι υπεύθυνος σε ένα καφέ μεγάλο, ας πούμε, στον τόπο σου εκεί. Μέσα από αυτό, προσπάθησα να προσεγγίσω τον κόσμο με τη βούρια, τη δικιά μας τη βούρια. Σας είμαι κατατεθέν πλέον στους γάμους που αφήνουν ο καθένας για τη νέα αρχή του ζευγαριού ένα χρηματικό ποσό. Και με τη βούρια, λοιπόν, βιντεοσκόποντας ο Αλκιβιάδης, πηγαίναμε από καφέ σε καφέ, εστιατόρια. Διάφορα μαγαζιά στήριξαν αυτή την προσπάθεια από μόνο τους. Δηλαδή, κινητοποιήθηκαν, μας πήραν τηλέφωνο και είχαμε κάνει διάφορες βραδιές. Και έβαζαν στη βούρια ο καθένας ό,τι ήθελε και ό,τι είχε άνεση να κάνει. Συγκεντρώσαμε ένα αρκετά καλό ποσό και βοηθήσαμε τον ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Ρέθυμνο. Και εξοπλίσαμε με κάποια πράγματα που είχαν ανάγκη. Πολύ όμορφο. Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο σαν στιγμή μέσα από το σπίτι όσο ήσουν πριν. Μέσα από το σπίτι. Να σου πω ότι το σπίτι ήταν. Συναδελφικότητα. Μέσα στο σπίτι είναι ένας πόλεμος. Ναι. Ναι, είναι κάτι σαν πόλεμος. Θετικό ή αρνητικό, ήδη κάποια στιγμή. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Α, ναι. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή έμπαινε στο τρυπάκι. Υπάρχουν άτομα που ενώ στο ξενοδοχείο κάνετε παρέα πριν το σπίτι, γιατί έχει και μια διαδικασία να περάσει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, το bootcamp και όλα αυτά. Που ενώ κάνετε παρέα, στο σπίτι μέσα εξαφανίζεται. Και λες, κάτσε ρε φίλε, τώρα τι έγινε. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν σου μίλαγε ποτέ, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και έρχεται στο σπίτι και σου λέει «Καλημέρα, Παντάνασα». Γιατί μου λέει «Καλημέρα» αυτός ο τύπος, τι θέλει. Πώς το διαχειρίστηκες. Κοίτα, εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχει λύσει τα υπαρξιακά του προβλήματα, πλέον στα 33. Οπότε δεν θα κάτω να ασχοληθώ αν εσύ, ας πούμε, είσαι, ξέρω εγώ, αλκοολικός ή είσαι ναρκωμανής ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Από τη στιγμή που δεν ενοχλείς εμένα την προσωπική μου ζωή και δεν με επηρεάζεις, εσύ κάνε ό,τι γουστάρεις.
Όποιος είχε πρόβλημα με κάποιον άλλον, ας το λύνουν οι δυο τους. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε τίποτα. Έχω μπει για ένα συγκεκριμένο σκοπό, να μάθω 5 πράγματα παραπάνω από όσα ξέρω και μετά να προσπαθήσω να κάνω κάτι καλό για μένα και να βοηθήσω και όσο κόσμο μπορώ, γιατί μου αρέσει αυτή η δραστηριότητα. Και μέσα από αυτό να βοηθήσω γενικότερα στη ζωή μου. Ξεχώριζες κάποιον από εκεί μέσα από το σπίτι με τον οποίο θα μπορούσες να κάνεις παρέα και εκτός παιχνιδιού ή που θα κρατήσεις? Το βλέπεις το παιχνίδι? Το βλέπεις? Έλα, πες αλήθεια, δεν θα σε μαλώσω, πες αλήθεια. Δεν το βλέπω. Το κατάλαβα. Γιατί έκανα πολύ παρέα με τον Αλέξανδρο. Ήταν το παιδί που ήμασταν μαζί από το ξενοδοχείο. Γενικότερα, εγώ περί στρατηγικής και τα λοιπά είμαι λίγο μπούφος. Δηλαδή, αν ήμουν, ας πούμε, σε ένα πόλεμο και ήμουν εγώ μπροστά. Καήκαμε, τη χάσαμε την πόλη, να ξέρετε. Οπότε εγώ, για να μην βάζω το μυαλό μου σε τέτοιες σκέψεις, είχα πει και στον Αλέξανδρο ότι ξέρεις κάτι, φίλε. Ναι, έχουμε δέσει σαν χαρακτήρες κτλ. Αν σε κάποια δοκιμασία δεν τα πάω καλά, θέλω να με ψηφίσεις. Δεν θέλω δηλαδή να πούν και να φανεί προς τα έξω ότι ξέρεις κάτι. Ο Αλέξανδρος είναι φίλος με τον Γιώργο και δεν θα τον ψηφίσουμε. Όχι, έκανα λάθος. Παιχνίδι είναι, δεν θα μου πάρει το κεφάλι. Όπως και εγώ, αν κάνεις λάθος, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία για να πω ένα σωρό χαζομάρες για να σε καλύψω. Και... ο φίλε, έκανες λάθος, συγγνώμη, πάρ' το, δωράκι. Αυτό είναι τίμιο. Σου αξίζει. Ναι, ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει. Εγώ θέλω έτσι θα έπρεπε να είναι τελικά. Να μας πεις σε παιχνίδι, έτσι, σε ποσοστό, κατά πόσο πιστεύεις ότι γενικά, αφού έβλεπες και τα προηγούμενα χρόνια το MasterChef. Ναι. Περιμένω από την ερώτηση. Ναι, αλλά την αλήθεια όμως, γιατί σήμερα λέμε αλήθειες παρά τα ψέματα. Θέλω, σου είπα και πριν, ότι θέλω να μου κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Ωραία. Κατά πόσο λοιπόν πιστεύεις ότι σε ποσοστό ότι υπάρχει εκεί πέρα άνθρωπος που βγαίνει ο αληθινός του χαρακτήρας? Γιατί εμένα η άποψή μου είναι, ας πούμε, ότι είναι σπάνιο να συναντήσεις κάποιον που θα βγει και θα είναι έτσι έξω, έτσι και μέσα. Θα σου πω πώς είναι μέσα τώρα, ας πούμε. Ή πόσοι μπήκαν στο σπίτι. 21 μπήκατε, πόσοι 20 δεν μπήκατε, 21. Πόσοι άνθρωποι είναι που είναι ο εαυτός τους. Να ξεκινήσω ότι δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί με τον εαυτό μας δεν μπορούμε να είμαστε πάντα αντικειμενικοί. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν και συναναστρέφουμε στο Ρέθυμνο και όχι μόνο, μου λένε ότι εμείς είδαμε τον Γιώργο που ξέρουμε. Και λέω πάλι καλά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο άγχος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άτομα μέσα στο σπίτι που μπήκαμε μέσα. Τα 21 άτομα και θετικός σαν χαρακτήρες και αρνητικά θα σου πω εγώ ότι είναι 6-7 άτομα όπως είναι και έξω. Δηλαδή, γιατί κάποιος μπορεί πολλά να βγάζει. Λοιπόν. Μπορεί κάποιος να βγάζει αρνητική εικόνα προς τα έξω. Ας πούμε ο Χαράλαμπος, εγώ θεωρώ ότι είναι τέρμα παρεξηγήσιμη η στάση του, γιατί ανήκει στην κατηγορία της άλκησης. Εν τέλει θα πω εγώ, γιατί θέλει να πει κάτι, είναι ειλικρινής και δεν ξέρει πώς να το πει για να μην προσβάλλει τον άλλον. Και το είχα πει και ευθέως. Το λέει όμως. Δεν κρατάει το στόμα του. Αφού το νιώθει το παιδί να μην το πει. Καλά κάνει. Εκφράζω ελεύθερα. Ναι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Κοίτα, αυτό πουλάει η αλήθεια είναι. Κακά τα ψέματα τώρα. Και εγώ στην παίρνω στη διαδικασία να σκέφτομαι. Εγώ τι έχω πάθει. Εγώ είμαι πολύ αθόρμητος. Και άμα αρχίσω να μιλάω, δεν σταματάω ποτέ. Και όταν μπήκα μέσα στο σπίτι, αρχικά όταν ξεκίνησε όλο αυτό, το άγχος μου ήταν να καταφέρω να μπω στο σπίτι. Αλλά αφού μπήκα στο σπίτι, λέω τώρα. Εδώ πέρα όλη μέρα θα είμαστε σε κάμερες και θα μπω καμία χαζομάρα και θα με παίζουν στο διαδίκτυο για 5-6 χρόνια. Είδατε εκεί το γλέντι τώρα με τον κύριο Κοντιζά στο bootcamp. Εσύ δεν το είδες, δεν το βλέπεις. Όχι, μπορείς να μας το πεις. Ούτε εσύ το είδες, δεν το βλέπεις. Εγώ το είδα. Εγώ αυτό δεν το είδα, όχι. Α, ορίστε. Τα παιδιά πίσω στην κάμερα. Ωραία. Τέλος πάντων, ο κύριος Κοντιζάς κάποια στιγμή με γλέντισε εκεί στο bootcamp. Ναι. Άφησε να εννοηθεί ότι με θέλει στην ομάδα του και δεν με ήθελε. Και εγώ άρχισα και πανηγύριζα. Και λέω, θα το μετανιώσεις. Την αλήθεια τώρα που μπορείς, ποιος είναι πιο αξιόλογος για εσένα? Άσε με ποιον πήγες. Ποιον προτιμάς? Αξιόλογος όχι σαν άνθρωπος, σαν σεφ. Ποιος είναι πιο κοντά στα γούστα σου? Προφανώς από αυτό που ξέρεις μέχρι τώρα στην πορεία, λοιπόν, το όχι μόνο μέσα από το παιχνίδι. Θα σου πω ποια ήταν η σκέψη μου όταν πήγα στο παιχνίδι. Επειδή βλέπω ότι ο κύριος Κουτσόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει. Είναι έτσι σατανάκος. Και το στόμα του φεύγει έτσι ανοιχτά. Και λέω με αυτόν θα πάμε τέλεια. Κουτσομπόλες εγώ, κουτσομπόλες αυτός, θα τα φτιάξουμε. Μαγειρικά είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, θα πω. Είχα πει στην παραγωγή, γιατί μας ρωτήσαν με ποιο σεφ θέλετε να πάτε. Του λέω ότι εγώ θα ήθελα να πάω με τον Κουτσόπουλο λόγω χαρακτήρα, ότι θα δέσουμε καλύτερα σαν χαρακτήρες. Αλλά αυτός που με τρομάζει περισσότερο μαγειρικά, σαν πρόκληση, είναι ο κ. Κοντιζάς. Γιατί δουλεύει και ένα είδος, μια κουζίνα που εγώ δεν τη δουλεύω, δεν την έχω δουλέψει ποτέ. Και φαίνεται και πιο αυστηρός. Είναι έτσι. Θα σου πω ότι ο κύριος Κοντιζάς όταν είναι σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, είναι πολύ καλός. Στη δουλειά του πάνω είναι πολύ αυστηρός, αλλά προσπαθεί να μην σε προσβάλλει με αυτά που θα σου πει.
Δηλαδή θα σου πει, ξέρω εγώ. Θα σου πω πολύ ευγενικά ότι το πιάτο σου είναι παιδικό. Είναι, έχει αυτή η ατάκα που έχει μείνει εμένα προσωπικά. Ο κ. Κουτσόπουλος, όταν κάτι δεν του αρέσει. Θα σου πει, ξέρεις κάτι. Δεν τρώει. Φιλαράκι, δε, τι, πού είναι, 45 λεπτά έχει πούντα. Μάγειρες εσύ. Δεν το κοιτάζει έτσι με τα μάτια και παίρνει γεύση. Κάτι, δηλαδή είναι πιο καυστικός ο κ. Κουτσόπουλος, παρόλο που δεν του φαίνεται. Ναι. Θα πω ότι ο κ. Ιωαννίδης είναι ο πιο μαλακός, έτσι. Δεν θέλει να σε προσβάλλει, δεν θέλει. Με το μη έτσι που σκεφτήσα. Ναι, όχι. Σου λέω ότι είμαι αυθόρμητος και καμιά φορά γίνομαι και αθυρόμητος. Αλλά προσπαθώ να το περιορίσω. Όχι, θεωρώ ότι από τους πιο ήρεμους χαρακτήρες που μπήκε έτσι κι αλλιώς στο MasterChef. Ήρεμος γιατί, από χαρακτήρα εννοώ. Γιατί έχουμε δει αρκετά ξεσπάσματα κατά καιρούς, έχουμε δει αρκετά. Ναι. Θα σου πω ότι. Άκου τώρα. Τα ξεσπάσματα τα κάνουμε όλοι μας. Είναι στη δική σου κρίση αν αυτά τα ξεσπάσματα. Θα αφήσει να βγουν. Θα τα κάνει μπροστά στην κάμερα ή όχι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να βγω στην κάμερα και να λύσω ένα πρόβλημα που έχω με σένα. Ενώ μπορώ να το κάνω σε μία ώρα σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω να παίξω ή να το πουλήσω έτσι και να με συζητάνε και ή να πω μια τάκα που θα την παίζουν και μετά. Εντάξει, εν τέλει μπορεί να σου βγει σε καλό το να σε συζητάνε το εν κουλί και εν κουλί και ο άλλο που είπε η άλκηση στο. Τι είπε, τον κακοτερένιο. Το... Έχει πει ατάκια. Είπε κακοτερένιο. Η γιαγιά μου το λέει. Μα δεν παρακολουθεί τίποτα. Έχει πει πολλά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι, έχουν πει πολλά, ρε παιδί μου. Και εγώ τη μιλάω την κριτική διάλεκτο. Όταν απλά μιλάω... δεν το εκμεταλλεύεσαι αλλιώς. Ναι. Ναι. Γιώργο, ο χρόνος μας πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Και πολύ ευχάριστα. Μα κάτσε, αφού είπαμε, θα... είπαμε. Είπαμε θα μείνει μαζί μας, να κάνουμε την εκπομπή. Να κάτσουμε πίσω στις καμερές. Να κάνει, εδώ, να κάνει κλείσιμο μετά, αφού δεν καταφέραμε να κάνουμε τη φάρσα. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Εγώ όμως πιστεύω ότι μετά που θα επιστρέψω από Αθήνα. Φεύγω βιαστικά. Θα καθόμουν. Αλλά πρέπει να φύγω άμεσα για Αθήνα. Εντάξει, όταν επιστρέψει όμως κάτι θα έχει να μας πει. Να μας πει αυτά τα νέα που περιμένουμε. Την επόμενη φορά που θα έρθει θα μας μαγειρέψει κάτι να το φάμε κιόλα. Μπορώ να σου φέρω σε τα περάκια, μα θε. Έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ή να σου φτιάξω φρεσκότατο delivery. Όχι. Το φτιάχνω τελείω. Θα έρθει εσύ. Δίνουμε ραντεβού. Εντάξει.